Σαν να μην πέρασε μια μέρα από το 2015 και μετά τις εκλογές, επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Επιστρέφουμε σε διατυπώσεις για το πριν από το 2015, διατυπώνονται ευθέως σκέψεις για την καταστροφική κυβέρνηση, ενώ τα οικονομικά μεγέθη λένε άλλα πράγματα. Κύριε Σταθάκη, παρακαλώ πολύ, κάντε λίγο υπομονή, σταματήστε λίγο μέχρι να αποχωρήσουν όσοι θέλουν και θα γίνει επανέναρξη. Εντάξει. Και το παρακαλώ, ξεκινάμε. Ελάτε. Το πιο σημαντικό είναι το θεμελιακό ερώτημα. Το πρόγραμμα του 2015-2018, το οποίο θέσαμε στην κρίση του ελληνικού λαού, ολοκληρώνεται ή δεν ολοκληρώνεται, βγαίνει ή δεν βγήκε? Αυτό είναι θεμελιακό ερώτημα. Μπορείτε να έρθετε να μας πείτε ότι το πρόγραμμα αυτό για διάφορους λόγους δεν τα καταφέρατε, δεν προχώρησε, είσαστε άσχετοι, είσαστε ανίκανοι, είσαστε ιδεολειπτικοί. Μπήκαμε στο 2018. Το ερώτημα παραμένει. Είναι εφικτό αυτό που είπαμε στον ελληνικό λαό, ότι είναι ένα πρόγραμμα πιο μετριοπαθές από ό,τι στο παρελθόν, το οποίο θα μας οδηγήσει, είναι εφικτό και θα μας βγάλει οριστικά από την κρίση? Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντήσει. Αν τον Ιούλιο, δηλαδή, ο κύριος Σαγαλώτος βγαίνει στις αγορές με 2,9 επιτόκιο δεκαετούς ομολόγου, τι θα λέτε? Για μνημόνιο μέχρι το 2065, για τέταρτο μνημόνιο, για 82 μνημόνια που επακολουθούν? Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει ένα όριο στον τρόπο με τον οποίο αποδέχεται κάποιος από εκεί και πέρα. Δεύτερο θέμα. Δεν μπορούμε να καταφεύγουμε σε μια πολιτική θορύβου, γκρίζας πολιτικής. Προστατεύεται ή δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία? Ξανακαταθέτω τον νόμο στα πρακτικά. Αυτός είναι ο νόμος που ισχύει. Διαβάστε το. Έχω και ερμηνευτικό συντομότερο. Έχω και ερμηνευτικό για με ερωτοαπαντήσεις. Πληστηριασμούς. Κύριε Παλαούρα, παρακαλώ. Αποδεχτείτε το. Αποδεχτείτε το. Μην σας προκάλεσε και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Φέρτε μας μία περίπτωση πρώτης κατοικίας που να μην έχει προστατευτεί με βάση τον ισχύοντα νόμο. Παρακαλώ, ας πείστε. Πληστηριασμοί. Πόσοι πληστηριασμοί γίνανε το 2011? 52.000. Πόσοι πληστηριασμοί γίνανε το 2012? 29.000. Πόσοι πληστηριασμοί έγιναν το 2013 και το 2014? Από 18.000-16.500. Κάθε χρόνο δηλαδή, στα χρόνια της διακυβέρνησής σας, γίνονταν από 15 έως 25.000 πληστηριασμοί. Με πλήρη προστασία της πρώτης κατοικίας κατά Χατζηδάκη, τα κριτήρια είναι τα ίδια, δεν τα έχουμε μειώσει. Έχετε άδικο. Όχι, όχι, δεν λέω κανένα ψέμα. 36.000 είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Ήσυχα. Ναι, ναι, εντάξει. Κύριε Χατζηδάκη. Εντάξει, εντάξει, τα ίδια κριτήρια χρησιμοποίησαμε και ήταν. Παρακαλώ, μία εβδομάδα να μιλάμε λοιπόν για αυτά τα θέματα. Άρα γίνονται πληστηριασμοί. Το 2015, 2016 και 2017, όπως ξέρετε, λόγω διαδοχικών απεργιών, δικηγόρων, συμβολιογράφων, δεν έχουν γίνει πληστηριασμοί. Οι τράπεζες, επανέναρξη των πληστηριασμών έχει ξεκινήσει και αφορά τις συνήθεις πληστηριασμού. Αφήστε με ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Αφήστε με ολοκληρώσω. Αφήστε το δημιουργικό διάλογο να ακούσουμε τον Υπουργό. Ελάτε. Και το θέτω ευθέως, θα υπάρχουν οι διαδικασίες που είναι συνήθεις. Ιδιώτες κατά ιδιωτών, επαγγελματικά ακίνητα, ο κανόνας δηλαδή, ακριβά, πολύ ακριβή πρώτη κατοικία εκατομμυρίων, αυτό έχουν κάνει οι τράπεζες, εάν αυτό επικαλείστε, δεν ξέρω γιατί πρέπει να την προστατέψετε, των 2 εκατομμυρίων την πρώτη κατοικία, μπορεί να θέλετε να την προστατέψετε. Εμείς δεν πρόκειται να την προστατέψουμε και να χρηματοδοτούμε τις τράπεζες για να προστατέψουμε αυτό. Συνεπώς, η ιδέα ότι οι πληστηριασμοί είναι ένα
μία ξαφνική ευνίδια η οποία ήρθε από τον ουρανό. Δεν ισχύει, επαναλαμβάνω. Χαίρομαι που το τέλος αποδεχτήκατε ότι είναι πλήρως προστατευμένη μέχρι το 31/12/18 και από εκεί και πέρα μας εγκαλείται, νομίζω, ο κύριος Θεοχαρόπουλος, τι θα κάνουμε μετά. Έχουμε χρόνο μέχρι τότε, μείνετε ήσυχος, δεν θα μείνει απροστάτευτη η πρώτη κατοικία. Για το δημόσιο. Με έκπληξη ακούω ότι το δημόσιο βγάζει σε πληστηριασμό πρώτη κατοικία. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Φέρτε μας μία περίπτωση. 8 πληστηριασμούς έκανε το δημόσιο, τα στοιχεία τα έχει κύριε Παπανάτσκιου, πολλοί, οι οποίες αφορούν επαγγελματικά κίνητα υψηλής αξίας. Ας μην προχωρήσουν παρακάτω. Και εκεί περιμένουμε μία περίπτωση. Υπενθυμίζω ότι οι καινοτομίες του νόμου μας σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη είναι ότι βάλαμε και τα χρέη προς το δημόσιο μέσα, βάλαμε και τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς μέσα, ότι αναγνωρίσαμε στους εμπόρους που έχουν ολοκληρώσει την εμπορική τους ιδιότητα να μπορούν να μπουν να προστατέψουν την πρώτη κατοικία, ότι βάλαμε την αναγκαία αναπροσαρμογή με βάση την εμπορική αξία και όχι την αντικειμενική για να πληρώσουν λιγότερα οι δανειολήπτες και ούτω καθεξής. Μια σειρά από μέτρα τα οποία βάλαμε τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υπήρχαν στον νόμο, άρα έχουμε μια πλήρη και καθολική προστασία της πρώτης κατοικίας, με εξαίρεση στους εμπόρους που δεν ήταν ποτέ στο νόμο προστασίας γιατί εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο. Πάμε στην δεύτερη ενότητα που έχει να κάνει επίσης με ανακρίβειες, οι οποίες καλό είναι να τις διευκρινίσουμε. Στο παρόν νομοσχέδιο δεν μπορεί να λέει κάποιος παράδειγμα ότι τα καζίνο επιτρέπεται από τούτο και εξής να δανείζουν μέχρι 50.000 ευρώ. Επιτρέπεται να δανείζουν πάνω από 50.000 ευρώ, υπονοώντας, ως το εξήγησε τρεις φορές ο κύριος Τσακαλώτος, ότι αφορά αποκλειστικά παίχτες πολύ μεγάλου πελληνικούς και δεν αφορά αυτό που υπονοείται σε όλη αυτή τη συζήτηση. Άρα, με αυτό θέλω να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά. Πρέπει να δώσουμε ένα τέλος στις ανακρίβειες και στην προσπάθεια να φτιάξετε μια τεχνητή εικόνα. Θα σταθώ λίγο στις επενδύσεις, γιατί αυτό είναι κέριο ζήτημα. Ταυτισμένο κόμμα με τις επενδύσεις στη Νέα Δημοκρατία. Σας ρωτάω λοιπόν, εγώ είμαι ξένος επενδυτής και έρχομαι το 2014 στην Ελλάδα. Και σας ρωτάω, πού μπορώ να φτιάξω ξενοδοχείο? Ξέρεις, δεν έχουμε χρηματολόγιο, δεν έχουμε ζώνες, δεν έχουμε πολεοδομία, δεν έχουμε χωροταξικό σχεδιασμό, δεν έχουμε το ένα. Πώς σας φαίνεται, αλλά ελάτε σε μένα, κάτι θα βρω. Πώς σας φαίνεται, αυτό φαίνεται μια χώρα ελκτική στις επενδύσεις? Μέσα στα τελευταία 2 χρόνια έχουμε, δεν ξέρουμε αν είναι δάσος ή όχι, η ιδιοκτησία πηγαίνει στο υποθετικό φυλακείο, μπορεί να είναι και από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, κάτι δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η εικόνα της φιλοεπενδυτικής Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπερασπίζεται με νύχια και με δόντια και εμείς είμαστε οι κατά των επενδύσεων. Υπενθυμίζω, επιτροχάδιν σας έχω καλέσει πολλές φορές να μας τοποθετείτε, να μας πείτε πού είσαστε αντίθετοι σε αυτά. Δασκοί χάρτες 1%. Τους κάναμε 37% των δασικών χαρτών μέσα σε ούτε 9 μήνες. Θα οριοθετήσουμε τις παραλίες. Ψηφίζουμε το χρηματολόγιο σήμερα, ένα νομοσχέδιο τομή. Επί 200 χρόνια δεν έχουμε χρηματολόγιο. Φτιάχνουμε ενιαίο φορέα. Χωροταξικός σχεδιασμός, πολεοδομικός σχεδιασμός, τέθηκαν οι όροι. Στον νόμο περί αυθαιρέτων διαφοροποιήθηκε η αδειοδοτούσα αρχή πολεοδομία από την ελέγχουσα αρχή. Φιλοδοξούμε ότι το 2020 αυτή η χώρα θα έχει δασικούς χάρτες, οριοθέτηση των παραλιών, πλήρης πολεοδομικό σχεδιασμό, χτηματολόγιο και χρήση γης. Τι αντιεπενδυτικό σας φαίνεται σε όλα αυτά? Άρα αυτή η κυβέρνηση και το σημερινό νομοσχέδιο είναι πολύ χαρακτηριστικό, και το χρηματολόγιο και το λατομικό και πολλές άλλες μεταρρυθμίσεις, κάνει πράγματα που επί 40 χρόνια δεν είχαν γίνει και τα κάνει με μεθοδικό τρόπο, συστηματικό τρόπο. Η φιλοδοξία μας είναι πάρα πολύ απλή. Δεν εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα το οποίο φέρνει σταθεροποίηση στην οικονομία
δημιουργεί τις προϋποθέσεις ανάκαμψης, ανοίγει το δρόμο για ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο. Ταυτόχρονα κάνουμε βαθιές τομές, επιλύοντας προβλήματα δεκαετιών, με μοναδική και αποκλειστική μέρημνα. Η ανάκαμψη, η ανάπτυξη και θα είναι βιώσιμη και θα είναι κοινωνικά δίκαιη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Όχι, όχι, κύριε Δέντη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.